Πρόσθετη αξία απέκτησε το γεωθερμικό πεδίο Αριστείνου του Δήμου Αλεξανδρούπολης μετά από αίτημα τροποποίησης που καταθέσαμε στο Υπουργείο Ενέργειας για αλλαγή θερμοκρασίας του γεωθερμικού ρευστού από 90 σε 99 βαθμούς. Η τροποποίηση υπογράφηκε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Είναι το μοναδικό γεωθερμικό πεδίο στην Ελλάδα που θα εκμεταλλεύεται 99 βαθμούς. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα παράγουμε περισσότερη ενέργεια και επικεντρωθήκαμε στο σχεδιασμό της επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης προς τους οικισμούς της Τραϊανούπολης, αλλά και σε πολύ περισσότερες αγροτικές καλλιέργειες. Επιπλέον, εξετάζουμε το ενδεχόμενο της ηλεκτροπαραγωγής που θα επιφέρει έσοδα στον Δήμο και έτσι θα δημιουργήσουμε ένα νέο κύκλο οικονομίας στην Τραϊανούπολη, εκμεταλλευόμενη τον πλούτο της γης μας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι τους 5 μήνες του χειμώνα όπως είχε προβλεφθεί πριν. Όσον αφορά το έργο, είναι σε εξέλιξη, ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020, έχει κατασκευαστεί πολύ μεγάλο μέρος του θερμικού σταθμού και μεγάλο μέρος των σωληνώσεων του δικτύου και παρακολουθώντας τη σύμβαση, θεωρούμε ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι θα παραδοθεί στον χρόνο που ορίζει η σύμβαση. Μία άλλη δέσμευση που προκύπτει από το συμβόλαιό μας είναι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή, το οποίο ετοιμάζει το ΕΚΠΑ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, και μόλις είμαστε έτοιμοι θα το δημοσιεύσουμε. Όσον αφορά την τηλεθέρμανση φερών από την απορριπτόμενη θερμότητα του ΤΑΠ, καταθέσαμε στο πρόγραμμα Τρίτσι, στο πρόγραμμα 9, την χρηματοδότηση όλων των μελετών προκειμένου να οριμάσει το έργο και να αναζητήσουμε μετά χρηματοδοτικό εργαλείο για την κατασκευή αυτού του μεγάλου έργου. Συνεχίζουμε φυσικά την επικοινωνία με στελέχη του ΤΑΠ, επιδιώκοντας τη βιωσιμότητα της λειτουργίας αυτού του μεγάλου έργου και αποδεικνύοντας σε όλους πλέον περίτρανα ότι είναι για μας προτεραιότητα η τηλεθέρμανση φερών. Ταυτόχρονα, το Γραφείο Ενέργειας ετοίμασε και την Παρασκευή θα ανέβει ανοιχτός διαγωνισμός για την ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτηρίων της Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών. Τα παιδιά μας αξίζουν ποιότητα και ασφάλεια στο διδακτικό τους χώρο. Στόχος της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Ζαμπούκη είναι να αναβαθμίσουμε όλα τα παλιά σχολικά κτίρια αλλά και δημοτικά κτίρια και να συμβάλλουμε ταυτόχρονα στη μείωση του διοξιδίου του άνθρακα όπως έχουμε δεσμευτεί από το Σύμφωνο των Δημάρχων. Επίσης προετοιμάζουμε 2 μελέτες για την αξιοποίηση γενικότερα του Δήμου, του φυσικού πλούτου του Δήμου μας. Η μία μελέτη αφορά τον χώρο του φράγματος στην Εσίμη, η δεύτερη αφορά τον χώρο αναψυχής του προφήτη Ηλίας στα Λουτρά Τραϊανούπολης. Θέλουμε να καταστήσουμε όλους αυτούς τους φυσικούς μας πόρους πόλους έλξης επισκεψιμότητας και να δημιουργήσουμε σε όλο το Δήμο νέους κύκλους οικονομίας. Το Γραφείο Ενέργειας εξετάζει και πολλά άλλα project και τα έχουμε προχωρήσει, δεν είμαστε όμως έτοιμοι. Μόλις θα υπάρξει μια σχετική οριμότητα, θα σας τα ανακοινώσουμε.